Είχατε χθε τον κύριο Τσίπρα στην πόλη. Είχαμε χθε μια συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι. Ο πειρά δεν κάνει μεγάλε πολιτικέ συγκεντρώσει. Ο παλιό πειρά, ο κεντρικό πειρά. Κάνει νίκια, κάνουν οι άλλε νίκε. η συγκέντρωση ήταν τέσσερι φορέ μεγαλύτερη από το 2014 και το λέω γιατί ήμουν ο συντονιστή τη συγκέντρωση του 2014. Και μου είπαν παλιοί του Πασόκο, ότι ούτε ο γεννηματά του 1981 δεν το είχε φτάσει τόσο πολύ το Πασαλιμάνι. Τέλο πάντων, μια μεγάλη συγκέντρωση η οποία έχει απειληθεί να μην γίνει. Μην τολμήσετε να κατέβετε στον πειρά μην τολμήσετε να κατέβετε στο Πασαλιμάνι όπω το Μάρτιν είχαν απειλήσει να μην τολμήσουν να μπω στα καμίνια, καθώ θεωρούν κάποιοι ότι τα δημοκρατικά καμίνια είναι φεουδό του. Λοιπόν, πήγαμε στα καμίνια με πολύ κόσμο, πήγαμε στο Πασαλιμάνι με πάρα πολύ κόσμο χθε και κλείνουμε σιγά σιγά αυτό το κεφάλαιο που μάλλον ήταν ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην από ιστορία. Από πού απειληθήκατε, Από Λούμπεν στο σελίδε που απειληθηκατε απο λουμπεν στο που περιφερονται στην περιφέρεια μια οπαδική. Κατηγορία σελίδων. Ευθέω έχουν πάει στο ηλεκτρονικό έγκλημα, έχουν πάει ε, avatar και περίεργε ομάδε του διαδικτύου, οι οποίε ε, γράφαν από τον Νοέμβριο πράγματα που δεν τα έχω ξαναδεί Είμαι στην πολιτική και στον ακτιβισμό και στη δράση. Δεν τα έχω ξαναδεί και δεν υπήρχαν στον πειρασμό. Ε, το ότι δεν τολμούσαν να στήσουν το κιόσκι μα στο νέο φάληρο, το κιόσκι του συνδυασμού, είναι πρωτοφανέ ότι παρακαλούσαν οι έμποροι μην το βάλετε εδώ γιατί κινδυνεύουμε, είναι πρωτοφανέ. Συμμετέχω εδώ και 20 χρόνια στα δημοτικά πρόγραμμα του ε, Πειρά. αυτή η εικόνα των απειλών που είχε επαναληφθεί για την προηγούμενη φορά εναντίον του Βασίλη του Μιχαλολιάκου, το έχει καταγγείλει ο ίδιο, εναντίον του Θοδωρή του Ρίτσα, το έχει καταγγείλει ο ίδιο, ε, είναι μια ιστορία, μια ε, κατάσταση που πρέπει να Πάμε και, και Μπελαβέλα στο θετικό κομμάτι. θέλω να σα ρωτήσω αυτό που ρωτάω όλου του υποψηφίου δημάρχου των μεγάλων πόλεων, αν η ψήφο θα είναι για την πόλη του Πειραιά, θα είναι πολιτική η ψήφος. Δηλαδή, εγώ έχω θυμώσει με τη σύνταξη, άρα ο Μπελαβίλα είναι ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ψηφίσω κάποιον άλλον. Ναι. Ή έχω στεναχωρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσω τον Μπελαβίλα, όχι γιατί τον πιστεύω σαν δήμαρχο, αλλά γιατί υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, είναι φυσιολογικό. Ναι. Ένα κόσμο ρημαγμένο, ένα κόσμο ταλαιπωρημένο, ένα κόσμο ο οποίο υπέστη όλα αυτά που υπέστη και ιδιαίτερα τι περιοχέ δικέ μα ξεχασμένε, λειτουργούν και έτσι στι περιοδίε τι δικέ μου. Ο κόσμο δεν με ρωτάει τι γίνεται με τη συντάξη. Ο κόσμο ρωτάει τι θα κάνω σε παλιά κουκνιά. Ο κόσμο ρωτάει τι θα κάνω στην πυρακή. Ο κόσμο ρωτάει τι σχεδιάζεται ή καθηγητής καθηγητή του Πολυτεχνείου. Πε μα, θα γίνει το κυκλοφοριακό διότι δηλαδή ο πειρά. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα. Δεν είχαμε ποτέ, εδώ και τρει μήνε τώρα στα καφενεία και είμαστε πια σχεδόν κάθε μέρα, συζητήσει περί συντάξεων, περί μακεδονικού, περί κεντρική πολιτική κοινή. Το ότι βρίσκομαι στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκομαι στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κρύψα ποτέ. Όμω δεν είναι πια μόνο αυτό. Είναι η Δημάρη, είναι ο κόσμο των Ανέλ, είναι ο κόσμο των Οικολόγων, είναι ένα ευρύ φάσμα. Και από την άλλη πλευρά, το ευχάριστο είναι ότι και στο συνδυασμό Βλαχάκου, ε, το συνδυασμό τη Νέα Δημοκρατία, πάλι η πίεση είναι προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι στο αν θα πάρει την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Νίκο Βλαχάκο, πε μα τη λέω για τον πειρά. Ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να εστιάσετε την προσοχή σα αν εκλεγείτε δήμαρχο Είτε την πρώτη που δεν είναι πιθανό, τη δεύτερη Κυριακή, ποιο είναι το πρώτο πράγμα, κάτι συγκεκριμένο, κύριε Μπελαβελία. Να λιώσω τα παπούτσια μου στι γειτονιέ, λύνοντα την καθημερινότητα. Τα μεγάλα έργα ξέρω να τα σχεδιάζω. Η ιδιότητά μου, η θέση μου, η θεσμική μου θέση είναι ταυτισμένη με αυτά πολλά χρόνια. Τα μικρά. Αυτά τα καθημερινά συνειδητοποιήσω ότι είναι τα πιο σημαντικά ε, για του ανθρώπου. Ο κόσμο στα καμίνια, αυτό που λέει, ο κόσμο στην παλιά κορινιά, δεν τον ενδιαφέρει. Καθημερινότα θα γίνει. τι εννοείται. Σκουπίδια, το... ασφάλεια, Εννοώ ασφάλεια, τα τι? σκουπίδια, εννοώ την ανακύκλωση, εννοώ το... τα σχολεία και τη συντηρήσή του, εννοώ του παιδικού σταθμού, εννοώ το φωτισμό, εννοώ την φροντίδα Τώρα, για του ε, ανθρώπου ε, που έχουν ανάγκη. Αυτό που λέμε καθημερινότητα αυτό το κυκλοφοριακό εκεί στον πειράζ, στον ηλεκτρικό, ε, πότε ε, θα λείπει. Είναι κουβάρι αυτό το κυκλοφοριακό. Ζήτησα και ευτυχώ αντιγράφοντά μα σε διάφορα. Ε, αντέδρασε αμέσω ο Δήμο το Φλεβάρι και ζήτησε άμεση αναθεώρηση τη κυκλοφοριακή μελέτη. Άμεση. Έχουν γίνει λάθη στην κυκλοφοριακή μελέτη του Πειρά. Είναι λάθο μονοδρομή. Το ξέρουμε τέσσερα χρόνια. Θα τελειώσει ο σταθμό του μετρό το 2021. Τελειώσαν τα έργα του τραμ. Αποτιμούμε αμέσω την κατάσταση. Ήδη έχει δρομολογηθεί και αναθεωρούμε την μελέτη μαζί με ελεγχόμενη στάθμιση για να σταματήσει το έσχο διπλο... της... των διπλών ζωνών παρκαρισμένων στο κέντρο του Πειρά. Δεν συμβαίνει στην Αθήνα αυτό. Στον πειρά συμβαίνει. Στην Ακαδημία δεν τολμάει κανεί να αφήσει το αυτοκίνητό του. Ε, στον πειρά αφήνουν τρει σειρέ αυτοκίνητα χωρί να επεμβαίνει ο Δήμαρχο γι' αυτό. Μάλιστα. Και Βελαβίλα, και εμεί θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη την τελευταία αυτή εβδομάδα. Ευχαριστώ και... για τη φιλοξενία εμείς του σταθμού Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σα είχαμε καλεσμένο. Έστε καλά.